Έχουμε μαζί μας τον κύριο Θάνο Πλεύρη από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τον κύριο Μπάρκα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Μπάρκα. Καλή επιτυχία αν έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε που τόσο ευγενικά αποδέχεστε πάντα. Και ο κύριος Χριστίδης, εκπρόσωπος τύπου του Κινήματος Αλλαγής. Γεια σας, κύριε Χριστίδη. Καλή επιτυχία και καλό καλοκαίρι. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση, την οποία βεβαίως δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε από αυτήν, είναι το θέμα του κυρίου Καλογρίτσα. Εδώ έχουμε τη μαρτυρία του κυρίου Καλογρίτσα, ο οποίος μιλάει για White House, εμπλέκει τον πρώην υπουργό, τον κύριο Παπά, 3 εκατομμύρια από λιβανέζικη εταιρεία, τα οποία δόθηκαν με μεσολάβηση της τότε κυβέρνησης. Και επίσης είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να απαντηθεί. Ορίστε, κύριε Πλεύρη. Ναι, κοιτάξτε, γίνεται όλο το κομμάτι, αν δούμε των τηλεοπτικών αδειών, γιατί εγώ πάντοτε είμαι επιφυλακτικός όταν ακούω μαρτυρίες, αλλά φαντάζομαι ότι συμφωνούμε όλοι ότι οι μαρτυρίες πάντοτε πρέπει να ελέγχονται. Προφανώς. Τι έχουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση? Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε έναν διαγωνισμό τηλεοπτικών αδειών. Είχαμε τον κύριο Καλογρίτσα τότε που, αν θυμόσαστε, με κάτι βοσκοτόπια ως εγγυήσεις μπόρεσε να μπει στον διαγωνισμό, τον οποίο ήταν, είχε γίνει ένας ολόκληρος χαμός. Έχουμε καταγγελίες ανθρώπων στη συνέχεια και του ιδιοκτήτη άλλου τηλεοπτικού σταθμού ότι του είχε ζητηθεί από τον κύριο Παπά να πάρει το 51% του Α και ιδιοκτήτη νυν σταθμού που τότε διεκδικούσε σταθμό που έλεγε ότι του είχε ζητηθεί να δώσει 20 εκατομμύρια στον κύριο Παπά. Αυτά όλα είναι μαρτυρίες. Και έχουμε τον κύριο Καλογρίτσα, που ο κύριος Καλογρίτσας συμμετείχε αρχικά και σε ένα έντυπο το οποίο στηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ, ο γιος του, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι, υπήρχε ένα καθεστώς μετοχών εκεί πέρα, να έρχεται τώρα και να λέει ότι μου είχε ζητηθεί, μάλλον έγινε αυτή η εικονική σύμβαση των 3 εκατομμυρίων με την εταιρεία, προκειμένου αυτά τα 3 εκατομμύρια να τα δώσω στους άντρες, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τι γίνεται τα 3 εκατομμύρια. Όλο αυτό είναι μια διαδρομή συμπτώσεων που, αν θέλει, ο καθένας μπορεί να την αμφισβητεί. Είναι όμως τελείως παράλογο να λέμε ότι σε όλες αυτές τις συμπτώσεις θα τις ψάξουμε. Γιατί ακούστε τι γίνεται. Επειδή αυτό το λέω και με την εμπειρία μου από την Προανακριτική Επιτροπή. Κάθε ένας μάρτυρας που έρχεται και λέει κάτι, είτε αφορά τον κύριο Παπαγγελόπουλο, είτε αφορά τον κύριο Παπά που είπε ο κύριος Μιονής, γίνεται μια προσπάθεια αποδόμησης των μαρτύρων. Σωστό, σεβαστό, άμα πιστεύεις ότι ένας μάρτυρας είναι ένα αξιόπιστος, να τον αποδομήσεις. Τελικά οι μόνοι αξιόπιστοι μάρτυρες που έχουν μείνει σε αυτόν τον κόσμο κατά το ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δύο μάρτυρες που ήρθανε με κωδική ονομασία προστασίας, που στην εκπομπή σας εδώ πέρα του κυρίου Παπαδάκη, ο κύριος Πολάκης είπε τους μαγκώσανε με πλουτισμό και κελάιδισαν. Δηλαδή σε όλη αυτή την Ελλάδα, αναξιόπιστη Ράικο, αναξιόπιστος Αγγελής, αναξιόπιστη Κυβέλου, αναξιόπιστος Αθανασίου, αναξιόπιστη Τσατάνη, σας είπα 5 εισαγγελικούς λειτουργούς, αναξιόπιστος ο Μιονής, ένας επιχειρηματίας, αναξιόπιστος ο Καλογρίτσας, ένας επιχειρηματίας του ΣΥΡΙΖΑ, αναξιόπιστος ο ίδιος ο Παπάς που μιλάει σε ηχητικό και παραδέχεται πράγματα, και η μόνη αξιόπιστη σε αυτόν εδώ τον τόπο είναι 2 προστατευόμενοι μαρτύρες. Έχει ευθύνη ο κύριος Παπάς, θεωρείτε? Προσέξτε, εγώ σας λέω πάντοτε, όταν είναι καταγγελίες είμαι προσεκτικός. Αν ισχύει αυτό το οποίο λέει ο κύριος Καλογρίτσας, αν υπάρχει σαφέστατη ευθύνη, του κύριου Παπά, αν ισχύει, προφανώς ο κύριος Παπάς θα τοποθετηθεί για το θέμα και θα πει ανάλλη θέση ψευδές. Υπάρχει γενικότερη σαφέστατη ευθύνη στο πώς πήγε να υποδουλωθεί, γιατί από την Προανακριτική βλέπουμε προσπάθεια από διοίκηση της δικαιοσύνης και από αυτά τα οποία καταγγέλλονται για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προσπάθεια υποδούλωσης των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ποιος είναι πολιτικός προϊστάμενος με πολιτική ευθύνη? Αυτός που θέλει να κάνει τη χώρα Βενεζουέλα. Μάλιστα. Έλεγχο δικαιοσύνης, έλεγχο μέσων μαζικής ενημέρωσης. Κύριε Μπάρκα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αν δεν ήταν τόσο σοβαρά τα πράγματα, θα ήταν για γέλια. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Η Νέα Δημοκρατία αυτό, και ο κ. Μητσοτάκης με απόλυτη ευθύνη, δική του ευθύνη, αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να δημιουργήσει, αν θέλετε, έναν βούρκο, επικοινωνιακό βούρκο, έναν πολιτικό βούρκο, για να μπορέσει, αν θέλετε, να κρύψει την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη σε σχέση με την οικονομία, την εργασία στη χώρα μας. Η οικονομία καταραίει. Ο τουρισμός καταραίει, δεν πάμε καθόλου καλά. Η ύφεση είναι πολύ μεγαλύτερη ακόμα και από αυτή που ο ίδιος ο Μητσοτάκης είχε πει ότι θα είναι το 10%. Το δεύτερο τρίμηνο μιλάει για 16%. Στην εργασία έχουμε απολύσεις, έχουμε κατάργηση του προγράμματος συνεργασία με ευθύνη του κ. Βρούτσι, το οποίο το παραδέχθηκε και ο κ. Μητσοτάκης στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα από αυτήν την οποία για την οποία μάλλον η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να συζητήσει καθόλου. Και τι κάνει η Νέα Δημοκρατία? Η Νέα Δημοκρατία βγάζει ένα μίξερ, τοποθετεί μέσα διάφορα πράγματα, διάφορες δηλώσεις ανθρώπων, οι οποίοι
Να θυμίσω, κύριε Ρογκάκο, ότι μέχρι το 2000, μέχρι πριν από λίγους μήνες, ήταν Σιριζέοι, είχαν βοσκοτόπια, κλάνανε, ράνανε και τώρα αποτελούν μάρτυρες υπέρ, μάρτυρες κατηγορίας εναντίον του κυρίου Παπά ή είναι, αν θέλετε, αξιόπιστοι μάρτυρες και τους χρησιμοποιεί η Νέα Δημοκρατία και μάλιστα το Μαξίμου βγάζει και δελτίο τύπου για αυτούς. Εγώ θα θυμίσω, κάτι. Το κύριος Παπάς, τον θυμάμαι στη Βουλή, να μιλάει και να υπερασπίζεται τον κύριο Καλογρίτσα. Κύριε Στάθη, εγώ θα σας πω κάτι. Ο κύριος Καλογρίτσας αυτή τη στιγμή έχει δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, έχει δικηγόρο τον κύριο Λοβέρδο, ο οποίος, να σας θυμίσω για την υπόθεση Νοβάρτης, είναι ο μοναδικός από τους τρεις εμπλεκόμενους ακόμα ανθρώπους για τον οποίο μάλλον υπάρχουν κατηγορίες και έχει αποτανθεί στη δικαιοσύνη να αποδείξει το αντίθετο. Δεν και το αφαιρείτε το δικαίωμα, έχει δικηγόρο. Δεν είπα τίποτα. Λέω, έχει δικηγόρο και το δεύτερο. Απολύτως, κυρία Κλήτου. Απολύτως. Απολύτως είπα, κυρία Κλήτου. Και το δεύτερο. Σας παρακαλώ, μην με διακόβετε, κυρία Κλήτου, γιατί το κάνετε αυτό. Και το δεύτερο, όχι, επειδή ο κ. Πλεύρης δεν. Ελάτε. Και επίσης είναι κουμπάρος του κ. Θοδωρικάκου. Ο κ. Καλογρίτσας, με τον οποίο έχουν άριστες σχέσεις, ήταν συνιδιοκτήτες μιας. Ο κ. Θοδωρικάκος έβαλε ανακοίνωση. Λέω, είναι κουμπάρος του κ. Θοδωρικάκου και μάλιστα. Επιτρέψτε μου λίγο. Και μάλιστα είναι συνιδιοκτήτης εταιρείας του κ. Θοδωρικάκου. Αλλά αυτό, κύριε Ρογκάκο, για τον αυτό. Η κόρη του κυρίου Καλογρίτσα φαίνεται να ήταν συνοδιοκτήτρια της GPO, αν δεν κάνω λάθος. Το βασικό, κύριε Ρογκάκο, επειδή είπατε το ντοκουμέντο του κύριου Ρογκάκο, το βασικό όμως είναι το εξής. Εχθές είχαμε, με βάση τις νόμιμες καταγραφές της ΕΙΠ, κύριε Ρογκάκο, είχαμε μια αποκάλυψη ότι η ΕΙΠ έχει ηχογραφημένους πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι εμπλέκονται σε μια σωρία ποινικών αδικημάτων. Τα πρώτα είναι, αν θέλετε, ένα παραδικαστικό σύστημα, μαφιόζικο σύστημα για το οποίο συζητάνε. Το δεύτερο είναι ότι είναι μπλεγμένα σε ρουσφέτια, διάφορα ρουσφέτια, ζητάνε ρουσφέτια κτλ. Και το τρίτο είναι και μία. Προφανώς και τα κατηγορούμε. Θα σας πω, κύριε Πλεύρη, και το τρίτο είναι και μία ενδεχόμενη παιδεραστία. Και ρωτάμε τον κύριο Μητσοτάκη, θα δώσει τα ονόματα των εμπλεκόμενων στελεχών, πρώην υπουργών, θα τα δώσει τα ονόματα αυτά για να μάθει και ο ελληνικός λαός ποιοι είναι, διότι υπάρχει και μια καταδίκη πρώην στελέχους. Υπάρχει μια καταδίκη πρώην στελέχους του κυρίου Μητσοτάκη, ο κύριος Γεωργιάδης. Όχι, δεν έχει καταδίκη, γιατί στο δεύτερο βαθμό δεν καταδικάστηκε. Ωραία. Και παραγράφηκε με νόμο ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ ωραία. Το αποσύρω λοιπόν, υπήρχε μια σε πρώτο βαθμό καταδίκη. Και μετά λόγω αλλαγή του νόμου. Και λόγω απαλλαγή δεν πήγε σε δικάσιμο. Αλλά έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό. Το δεύτερο, κύριε Ρογκάκο, όσον αφορά την ΕΙΠ. Τότε ο πρωθυπουργός είχε ενημερωθεί από τον αρχηγό της ΕΙΠ για παραδικαστικό κύκλωμα που εμπλέκονται και αστυνομικοί μέσα. Οι αστυνομικοί αυτοί έχουν φύγει από το σώμα με πολιτική απόφαση τότε του τότε πρωθυπουργού. Και επειδή υπήρχε αυτή η πολιτική απόφαση, τότε αποτάνθηκε η ΕΕΠ σε δικαστικούς λειτουργούς και όλα αυτά πλέον τα έχει αναλάβει η δικαιοσύνη. Μάλιστα. Άρα η Νέα Δημοκρατία οφείλει να απαντήσει σε αυτές τις αιτιάσεις, αν θέλετε, της ΕΕΠ. Μάλιστα. Ούτε μισό λεπτό για να απαντήσω, κύριε Χρυσίδη. Ο ένας διάλογος που έχω δει, που είναι ένας χυδαίος διάλογος, και είδαμε όλοι στο ντοκουμέντο, για να ξέρουμε τι λέμε να απαντήσει η Νέα Δημοκρατία. Είναι διάλογος του 2017, κατά το ντοκουμέντο, γιατί δεν ξέρω ποιος είναι το πρόσωπο, και αφορά πρόσωπο καλά που εκείνη τη στιγμή δεν έχει καμία ιδιότητα στη Νέα Δημοκρατία. Με συγχωρείτε δηλαδή. Είναι του 17, η Νέα Δημοκρατία του 2017. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί. Ναι, αλλά με συγχωρείτε, μπορεί να ευθύνεται ένα κόμμα, αν κάποιο ήταν υπουργό το 2007 για κάτι που έκανε το 2017. Τι να απαντήσει η Νέα Δημοκρατία. Το 2017. Τι να απαντήσει η Νέα Δημοκρατία. Εδώ πέρα εμείς σας λέμε για έλεγχο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Κυβερνητική απόφαση. Κύριε Ρογκάκο, και συγγνώμη, κύριε Χριστίδη, για αυτό. Επειδή ο κύριος Πλεύρης αναφέρθηκε σε έλεγχο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ακόμα ο κύριος Πέτσας να δώσει την λίστα με τα ακριβή ποσά
των 20 εκατομμύριων που διένυμε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ακόμα να το δώσει. Εμείς έχουμε υπομονή. Εμείς έχουμε υπομονή, κύριε Ρογκάκο. Αλλά ακόμα όμως η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Γιατί ο κύριος Πλεύρης αναφέρει. Θα! Μάλιστα. Ακόμα περιμένουμε. Γιατί αναφέρεται σε έλεγχο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τόσο πολύ πάντως δεν κάνει καλό ούτε στην κυβέρνηση ούτε στο επάγγελμά μα. Δημιουργεί σκιές. Κύριε Ρογκάκο, κύριε Στάθη. Δεν τελούν υποεπεξεργασία. Συγγνώμη, κύριε Χριστίδη. Μου έχουν ζητήσει όλη συγγνώμη. Ελάτε, παρακαλώ. Λοιπόν, το πρώτο και πολύ βασικό νομίζω όλοι πρέπει να το αποδεχτούμε για να κάνουμε μια ζήτηση καλοπροαίρετη είναι ότι κάθε δικηγόρος έχει δικαίωμα να αναλάβει μια υπόθεση και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αδιαφυσβήτητο. Δεν καταλαβαίνω τη σύγχυση την οποία επιχειρεί να κάνει ο κύριος Μπάρκας και ο ΣΥΡΙΖΑ για δύο εντελώς άσχετες υποθέσεις μεταξύ τους που ξέρουμε ότι και η μία έχει δρομολογηθεί και η άλλη δρομολογείται. Υπό την έννοια ότι στη δικαιοσύνη πήγε ο πελάτης του κυρίου Λοβέρδου και κατέθεσε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και όλοι θυμόμαστε τι έχει καταθέσει κατά την περίοδο την τελευταία μια σειρά στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για τον κύριο Καλογρίτσα και τις πιθανές μεθοδεύσεις οι οποίες ακολουθήθηκαν. Η ουσία όμως ποια είναι για τους πολίτες οι οποίοι μας ακούν, ότι πρέπει να δοθεί άπλετο φως, να πέσει άπλετο φως σε όλα αυτά τα ζητήματα για να δούμε τι ακριβώς συνέβη τα τελευταία πολλά χρόνια στο κομμάτι της εξουσίας και των αρμών που κάποιοι επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν. Γιατί το λέω αυτό? Διότι δεν μπορεί ο κύριος Τσίπρας να επιχείρει να βγάλει απ' έξω την ουρά του λέγοντας ότι εγώ δεν είμαι παιδονόμος. Ο κύριος Τσίπρας εκλέχτηκε ως πρωθυπουργός και έχει ευθύνη να επιβάλλει την νομιμότητα στη χώρα, έχει ευθύνη για τους ανθρώπους που έχει γύρω του και φυσικά προκύπτει από μια σειρά συνομιλιών του προηγούμενου χρονικού διαστήματος, αλλά σίγουρα είναι και μια απάντηση που πρέπει να δώσει ο ίδιος το κατά πόσο γνώριζε. Γιατί δεν υπάρχει κανένας ο οποίος αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τις εξελίξεις και θεωρεί ότι ο κύριος Τσίπρας δεν γνώριζε και δεν έπρατε, ή έστω τώρα που γνωρίζει, εξακολουθεί να μην πράττει. Ούτε στην υπόθεση του κυρίου Παπά, ούτε στην υπόθεση του κυρίου Παπαδημούλη, ούτε στην υπόθεση του κυρίου Παπαγγελόπουλου, ούτε σε όσα έρχονται στο φως δημοσιότητας για τον κύριο Καμένο, τίποτα. Προσπαθεί να απορροφήσει τους κραδασμούς στο εσωτερικό του κόμματός του, λες και δεν υπάρχει τίποτα. Και η δικιά του στρατηγική είναι αυτή η οποία αποτελεί την καλύτερη πάσα για τη Νέα Δημοκρατία να κρύβει τα πραγματικά προβλήματα κάτω από το χαλί. Γιατί πράγματι ο κύριος Πέτσας έχουν περάσει πάνω από ένα μήνα που δεν έχει δώσει τη λίστα με τα χρήματα. Πράγματι η ανεργία κορυφώνεται. Πράγματι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να ζήσουν γιατί οι τράπεζες δεν τους δίνουν λεφτά. Και πράγματι απελευθερώνονται πληστηριασμοί σε πολύ λίγο και η Νέα Δημοκρατία επίσης δεν έχει κάνει τίποτα για όλα αυτά. Άρα πρέπει να δούμε τα ζητήματα στην πραγματική τους βάση και φυσικά θα πρέπει και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει την αυτοκριτική της και να πάρει τις αποφάσεις. Θεωρείτε δηλαδή, κύριε Χριστίδη, ότι όλα αυτά είναι ένα προπέτασμα καπνού για να φύγουμε από τα πραγματικά προβλήματα ή ότι πολιτικά υπάρχει πρόβλημα σε αυτή τη φάση? Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή και το πρόβλημα είναι το γεγονός ότι έρχονται μια σειρά αποκαλύψεων για την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που χρήζουν απάντηση εκ μέρους του κυρίου Τσίπρα. Πρέπει ο κύριος Τσίπρας να μιλήσει καθαρά για το τι γνώριζε και τι προτίθεται να κάνει. Από εκεί και πέρα τα πραγματικά προβλήματα τρέχουν. Ότι δεν ανοίγουν οι επιχειρήσεις, ότι οι ξενοδοχείο υπάλληλοι δεν μπορούν να ζήσουν. Το καταλαβαίνετε. Επειδή έχει ανοίξει μια μεγάλη βεντάλια θεμάτων, να προσπαθήσω λίγο να τα κωδικοποιήσω. Πρώτον, θα συμφωνήσω με το Φίβο για τη λίστα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έπρεπε να έχει δοθεί χθες. Ξεκάθαρα και χωρίς υπεκφυγές και παρεμηνίες ή αστερίσκους και υποσημειώσεις. Και ως κλάδος, νομίζω. Και ως κλάδος. Δηλαδή, αυτή τη λέζα δεν πρέπει να την τρώμε πια και δεν πρέπει να ανεχόμαστε να τρώμε λέζα από πολιτικούς. Έτσι, είναι και δική μας ευθύνη. Το δεύτερο, να θυμηθούμε κάτι όμως, γιατί είναι πολύ πρόσφατο το παρελθόν. Όταν έγινε ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες, να θυμηθούμε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ επέρονταν ότι έκλεισαν έτσι σε εκείνα τα καμαράκια της αθλειότητας στην εγχώρια διαπλοκή, την έβαλαν να γονατίσει και την έβαλαν να υπογράψει ότι θα πληρώσει για να ξεκαθαριστεί το πολιτικό τοπίο. Οι μαγνητοφωνημένες συνομιλίες και οι καταγραφές που έγιναν επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, και δεν ξέρω τώρα ποιος κατέγραφε ποιον, γιατί φαίνεται ότι και ανάμεσα στα μέλη της συγκυβέρνησης ελάχιστη εμπιστοσύνη είχε ο ένας τον άλλον, απέδειξε ότι δεν ήταν ο
στόχος το ξεκαθάρισμα του πολιτικού τοπίου, αλλά ο έλεγχος και η χειραγώγηση της ενημέρωσης. Διότι εγώ θυμάμαι και την κυρία Κεροβασίλη όταν είχε βγει αλαφιασμένη το βράδυ που το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε τον νόμο Παπά, να καταγγέλει το Συμβούλιο Επικρατείας γιατί θα μείνουν χωρίς φαγητό 200.000 παιδιά των βρεφονηπιακών σταθμών. Και ξαφνικά συνειδητοποιούμε ότι η απώλεια ήταν τα 3 εκατομμύρια που θα εδίνονται για να αναλάβει κάποιος ευνοημένος επιχειρηματίας εκείνης της περίοδου τη δυνατότητα να φτιάξει ένα κανάλι εποφελία της κυβέρνησης. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν έχει μεγάλη σημασία να δούμε αυτά τα 3 εκατομμύρια που αποτελούν το επίδικο της υπόθεσης που διερευνάται από τα δικαστήρια. Μάλιστα. Αυτή την ώρα, πού πήγαν, πώς χρησιμοποιήθηκαν. Μάλιστα. Και γιατί χρησιμοποιήθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Θα το πει ο κ. σήμερα, γιατί, μάλλον, γιατί θα υποβάλει νέα μήνυση. Γιατί εμείς οι δημοσιογράφοι, να θυμίσω ότι επί περίοδου ΣΥΡΙΖΑ φάγαμε τη μεγαλύτερη διαβολή ως παπαγαλάκια, ως αργυρώνητη, ως δεν ξέρω εγώ τι, γιατί ακριβώς επιχειρούσε η δημοσιογραφική έρευνα να αναδείξει αυτά τα προβλήματα τα οποία φέρνουν τώρα κάποιοι κοργοί και κάποιες. Να βάλουμε μία άνω τελεία, φίβο, κάτι να πει. Ναι. Ναι. Πρώτον, εκ του αποτελέσματος ή δεν τα κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ να ελέγξει τα μέσα ή δεν το επιχείρησε. Δεν φαίνεται εκ του αποτελέσματος να δικαιώνονται αυτές οι θεωρίες ότι πήγε να το κάνει. Έπεσε σωστέ. Φίβο, εάν επιχείρησε να το κάνει και δεν τα κατάφερε, εγώ θέλω να... μιλάμε για μεγάλο θέμα. Ωραία. Ναι, εάν δεν το επιχείρησε καν, είναι άλλο θέμα. Βεβαίως. Δηλαδή βάζεις δύο θέματα. Εκ του αποτελέσματος, ένα από τα δύο συνέβη. Ακριβώς. Αλλά αν συνέβη το πρώτο. Δεύτερον, ως προς το διαφημιστικό του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε κανείς να πει πολλά για την αισθητική του. Μην το συζητάς για το διαφημιστικό του ΣΥΡΙΖΑ. Να πω όμως αυτό που θέλω. Να το πεις, βεβαίως. Ναι, αλλά έχω διακοπεί δύο φορές. Καλά, εντάξει. Συνάδελφε, να σε διακόψουμε κι εμείς. Να μπορούμε να δούμε το λόγο μας όμως, έτσι είναι. Ανεξάρτητα από την αισθητική του σποτ, δικαιώθηκε από τις παραπάνω από μισό εκατομμύριο προβολές. Δεν πρέπει οι δημοσιογράφοι να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε ότι είμαστε πλήρως απονομιμοποιημένοι στην κοινωνία. Προφανώς έχουμε σποτ, τεράστιες ευθύνες και εμείς και οι ιδιοκτήτες των μέσων στα οποία δουλεύουμε. Εμείς κάνουμε συνολικά, και δική μας υπάρχει πρόβλημα στον κλάδο, μην κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Και ένα τρίτο. Όλη αυτή η αντιπαράθεση επί σκανδάλων, εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου. Ακούω αυτό που λέει ο κ. Χριστίδης, ότι απομακρύνεται τα ψηφιστικά προβλήματα ανεξάρτητα από το ότι πρέπει να τα ψάξει η δικαιοσύνη και οι πολιτικοί να τοποθετούνται πάνω σε αυτά. Αυτό που θα ήθελα να σχολιάσω είναι ότι όλοι αυτοί οι κανενιοβολισμοί εκατέρωθεν, νομίζω ότι κάνει μεγαλύτερη ζημιά στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μέχρι στιγμής η προσπάθεια των αντιπάλων του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν να πούνε ότι είμαστε καθαροί εμείς και βρώμικος ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν όλοι οι ίδιοι είναι. Όχι, άρα θεωρώ ότι σε αυτή την αντιπαράθεση νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις μέρες κάνει λάθος που συνεχίζει με νέα.